Και φίλοι συνδρομητές της Κοσμοτέ TV, χρόνια πολλά και πάλι από το Κλεάνθης Βικελίδης εδώ στο Χαριλάου, όπου ο Άρης ετοιμάζεται για την δική του μεγάλη ανατροπή. Χρειάζεται την δική του άνωθεν βοήθεια και λόγω της ημέρας για να καταφέρει να ανατρέψει το 0-3 με το οποίο έφυγε από το Μόλντε, από το Άκρη Στάντιον, από την μάχη με την Μόλντε στην Νορβηγία και πλέον εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης του Χαριλάου καλείται να ανατρέψει αυτό το εις βάρος του σκορ και να πετύχει την δική του επική πρόκριση. Μάλιστα, μαζί με την αποστολή ταξίδεψαν και τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Μόλντε, ο Κρίστενσεν, ο Βίγκο και ο Σφέντερσεν. Αυτοί ταξίδεψαν, δεν είναι βεβαίως στην αποστολή. Η αποστολή είναι ακριβώς η ίδια που ήταν και στο πρώτο μάτς, όπως η ίδια είναι και η εντεκάδα που αναφέραμε νωρίτερα. Είπε άλλωστε ο Άρλινγκ μου ότι θέλει να κάνει το δικό του παιχνίδι, να κερδίσει και αυτό το μάτς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν ξεκουράζει παίκτες, μολονότι το Σαββατοκύριακο, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, έχει αγώνα η Μόλντε, έχει κανονικά αγωνιστική δράση. Μάλιστα θα είναι η 18η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Νορβηγίας. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι βασικοί 11 ξεκινούν και σήμερα. Μέσα στην περιοχή ο Ντικίνη, η σέντρα ανακόπτεται από τον Μπιόρμπα, κόρνερ πρώτο για τον Άρη και αυτό χρειάζεται άμεση πίεση. Το κόρνερ πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, περνάει δίπλα από την ευθεία, πολύ καλή στιγμή για τον Άρη, πρώτο δοκάρι με τον Ντικίνη. Κεφαλιά λανθασμένη προς τα πίσω, Χουσάιν, πάσα πίσω, εδώ μπορεί να γίνει το λάθος, Κράνινγκς τα καταφέρνει αλλά παραχωρεί το κόρνερ. Παρά το άγχος, είναι φανερό πως τον διακατέχει ως το 0-0. Παραμένει να μπορέσει να παραβιάσει την αιστεία της Μόλντε σε αυτό το διάστημα. Την κοινή με τη σέντρα. Η Ντέγκι Μπράουν κεφαλιά. Πρώτη απειλή για την αιστεία του Κράνινγκς. Εδώ είναι ο Ντέγκι Μπράουν. Αυτές τις φάσεις πρέπει να αξιοποιήσει. Δεν μπορεί να είναι ακριβώς κοντά. Ένα μέτρο πάνω κάτω. Ευκαιρία με τον Άρη. 25 λεπτό. Ματίγια θα εκτελέσει το φάουλ. Παρά θα περάσει. Μεγάλη ευκαιρία. Γκολ! 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 Γκολάρα από τον Ματίγια. 1-0 ο Άρης. Απίθανο γκολ από τον Ματίγια. Αυτό το γκολ χρειαζόταν ο Άρης για να κάνει καζάνι που βράζει το Χαριλάου. Τρελό γκολ από τον Ματίγια. Χαβιέρ Ματίγια. Στα γενέθλιά του απόψε κάνει το καλύτερο δώρο και στον εαυτό του και σε όλους. Απίθανο γκολ, θεατής ο Κράνινγκς. Ένα 1-0 ο Άρης με την κολάρα του Ματίγια. Τη βλέπουμε και τη βλέπουμε ξανά, όπως θα τη δει και ο Κράνινγκς το βράδυ στο βίντεο. Τώρα δεν του στέρισε κανείς τον γκολ. Άικρεμ απευθείας επικίνδυνα δοκάρι για τη Μόλντε. Πανέξυπνο φάουλ του Άικρεμ. Ατύχησε όμως. Εδώ το φάουλ του Άικρεμ. Τρίτο κόρνερ, τρίτο και φαρμακερό. Φετβατζίδης πρώτο δοκάρι, Κράνινγκς. Νέα σέντρα του Φετβατζίδη. Γεμίζει, όχι. Κάνει τις τρίπλες, προσποιήσεις. Θέλει να περάσει, περνάει ο Φετβατζίδης, ευκαιρία μεγάλη. Σέντρα, πρώτη γκολ, γκολ! Θέλει ξέσεις, ο Θέλει ξέσεις 2-0. Ο αρχηγό, το θηρίο, ο μαχητής. Θέλει ξέσεις και 2-0 ο Άρης. Δεν θα ξεφύγει μόνο απόψε από εδώ. Στο 37, ο Άρης κάνει το 2-0. Τα τρία φαντάζουν λίγα για τον απόψινο Άρη. Γιώργο Θελησίσης, δεν χρειάζεται επίθεσμο, δεν χρειάζεται τίποτα. Χρειάστηκε να βάλει το πόδι εκεί στη σέντρα του Φετβατζίδη και να σκοράρει το 2-0 για τον Άρη. Περίμενε μέχρι την ίδια τη στιγμή ο Φετβατζίδης. Ο Χουσάιν έχει την κάρτα, δεν τον ανατρέπει. Πάσα, φάτσα κάρτα από τα 2 μέτρα. Από εκεί το έβαζαν όλοι, αλλά αυτός ο οποίος σκοράρει είναι ο Θελησίσης. 2-0 ο Άρης που προλαβαίνει και για τρίτο γκολ στο ημίχρονο. Δικινή είναι εκεί, κλέφτει μπάλα, επιμένει ο Άρης. Να ο Λάρσον. Λάρσον η Κόντες, η Ντέγκε Μπράουν, ευκαιρία μεγάλη η Ντέγκε Μπράουν. Δικινή. Ένα σούτ το οποίο περνάει δίπλα την αιστεία του Κράνινγκς, θα έχουν χάσει οι Νορβηγοί. Σουνγκρέν, όλοι πίσω για την Μόλντε. Σουηδός έλαβε τον Ντέγκε Μπράουν, Λάρσον έρχεται πάνω στον Ντικίνη η μπάλα. Το σούτ θα γίνει δίπλα την αιστεία. Καλή εκτέλεση από τον Ντικίνη στο 41. Ρόουζ, η αγώνια παλιά τη έχει αυτές πολύ ωραία. Κόρχουτ,
Πρώτου Χάραλτσαν, Κόρχοντ συγκλίνει. Κόρχοντ νέα προσποίηση, έχει την ευκαιρία. Θα εκτελέσει. Ω, φοβερή απόκρουση από τον Κράνιξ. Τρομερή απόκρουση ο Βέλγος. Εδώ σταματά τον Άρη στον δρόμο για το 3-0. Δείτε το κοντρόλ πως συγκλίνει με το αδύναμο δεξί στην απέναντι γωνία. Φανταστική απόκριση από τον Κράνιγκς. Του βγάζουμε το καπέλο. Ρίσκο για φάουλ βεβαίως κάποιου παίχτη του Άρη. Πετβατζίδης. Η μπάλα δίπλα από την εστία του Κράνιγκς. Εδώ ο Ρόουζ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από κοντά. Φάνηκε να περνάει μπάλα από τους πάντες. Βλέπετε πως καραδοκεί ο Ρόουζ δίπλα από την εστία. Εκατοστά χρειάστηκαν εδώ για να σκοράρει ο Άρης. Δεύτερη ευκαιρία στο δεύτερο μέρος. 51 Κόρχου, 52 Ρόουζ. Η Ντέγε Μπράουν θέλει να κατεβάσει πολύ ωραία. Κάνει φάουλ ο Χουσάιν που έχει ήδη κίτρινη κάρτα. Αφήνει πλεονέκτημα σωστά ο Χάρβεϊ. Σάσα το δυνατό σου πάνω στον Κράνιγκς. Στο έδαφος ο Ντέγε Μπράουν. Ανεβαίνει ο Χάραλτσάιτ. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι ο Σούνγκρεν με τον Νούι. Έξω η μπάλα, Άικρεμ χέρι εδώ ενδεχομένως. Άικρεμ δυνατός ο μπάλα out. Ναι, πάρει τσελεπίδι. Ο Μαρτίνες στον πάγκο για να ξεντηθεί και να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιουνές στην τριάδα των ποδοσφαιριστών. Θα δούμε τον Ντέγε Μπράουν. Γιόρν Μπακ, ο Μπράουν θέλει να επισβάσει, αλλά είναι μακριά από αυτήν. Κύριο Σεπάρη. Περιμένουμε να δούμε απλά, ενώ ο Σάβας Παντελίδης δίνει τις τελευταίες του οδηγίες προς τον Μαρτίνες για το πώς θέλει να κινηθεί και με το νεύμα του δεξιού του χεριού θέλει να μπει σφήνα. Θέλει να κατεβάσει, σπρόξιμο, Σούνγκρεν η σέντρα, λάθος εδώ την κοινή, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κακή συνεννόηση με Χάραλτσάιτ και Κράνιγκς, ο την κοινή παρά λίγο να υποφεληθεί. Βλέπετε εδώ η παλιά στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει δεν βγαίνει ο Κράνιγκς. Προλαβαίνει και βάζει το πόδι ο Ντιγκινί, αλλά δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Που εδώ βρίσκει τον Σούνγκρεν, περιμένει ο Μαρτίνες στη γραμμή. Κάνει την κίνηση πιο φρέσκος. Με τον Γκάμπριελσεν μπροστά του, συγκλίνει ο Μαρτίνες, σέντρα ή Ντέγε Μπράουν, ήθελε μισό βηματάκι. Πέφτουν δύο παίκτες πάνω του, Ντιγκινί για τον Μαρτίνες, κοντρόλ η Ντέγε Μπράουν. Θέλει να γυρίσει. Φετβατζίδης με τον Γκάμπριελ σε ευκαιρία τον Άρη. Φετβατζίδης πάει για το σουτ με το αριστερό. Όχι. Σέντρα. Ντέγε Μπράουν. Όχι. Ήταν και σε θέση offside ο Νιγηριανός. Σωστά. Σούνγκρεν ψηλά η μπάλα. Απειλή εδώ ουί. Για το λάθος του Σούνγκενούι, γύρισμα σου, Κουέστα εκπληκτικά. Μετά από αρκετή ώρα σηκώθηκε ο Ουι, πάει να ξεπεράσει τον Σούνγκρεν. Όχι, ο Σουηδός είναι εκεί, βράχος. Σούνγκρεν, σέντρα γλυκιά, την κοινή, την κοινή, την κοινή, την κοινή, την κοινή και 3-0. 3-0 στο 84, κάναμε λάθος. Δεν ήταν το 87, είναι το 84. Και ο Άρης πετυχαίνει το 3-0. Και ο Άρης οδεύει το μάτς στην παράταση. Η σοβαρή στο σκορ του πρώτου παιχνιδιού, ο Ντιγκινί. Δεν θα μπορούσε να είναι ο κορυφαίος παίκτης στη νέα σεζόν του Άρη από τη λίστα των σκόρερ. Παντζουρλισμός ο Χαριλάου. Νικολάς Ντιγκινί βάζει τη σφραγίδα του φαρδιά πλατιά στο μάτς του Άρη με τη Μόλτε. Σέντρα από τον Σούνγκρεν μετά τη δική του ενέργεια, κεφάλια άψογη εκεί όπου δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Κράνιγκς. 3-0 ο Άρης. Εποχές που ζουν και πάλι στο Χαριλάου. Τώρα η Μόλτε καταλαβαίνει τι σημαίνει Κλεάνθης Βικελίδης. Ο μόνος που μένει ψύχρεμος πάντα είναι ο Σάββας Παντελίδης. Ξέρει ότι το μάτς δεν έχει τελειώσει. Ξέρει ότι το μάτς αυτή τη στιγμή οδεύει προς την παράταση. Ξέρει ότι με τον κόσμο στο πλευρό του Άρης μπορεί να φτάσει ακόμα και στο τέταρτο γκολ και να στείλει σπίτι τους τους Νορβηγούς. Άριστα σε όλα τα κατοίκοντά τους οι ποδοσφαιριστές του Σάββα Παντελίδη. Ισχύει. Την εξουδετερώση της Μόλτε και τον δικό της ατού σε αντίθεση με ό,τι συνέβη μια εβδομάδα πριν, κάνοντας πράξη ότι είναι πλασματική εικόνα 3-0. Μέσα στην περιοχή ο Ντέγε Μπράουν. Και αυτό η φραγίδα του, όχι ο Κράνιγκς. Λέει ένα μεγάλο πρεπέστατο όχι στον Ντέγε Μπράουν. Μόνο αυτό δεν έχει σκοράρει απόψε. Χάραλτσάιτ. Γεμίσμα δυνατό, εδώ θέλει προσοχή. Ρόουζ, Εγγύο Κουέστα. Λάθος συνεννόηση, έγινε το λάθος. Μάτις Μπολί.
Η σέντρα περνάει out. Όχι, Δελιζήσεις πάνω στη γραμμή. Και φάουλ του Χέζαρντ. Πάλι ο Δελιζήσεις είναι παντού. Στο 95 παραλίγο το μοιραίο λάθος του Άρη. Το μοναδικό στο μάτς με Κουέστα και Ρόους. Ο Μπολί κάνει το γέμισμα. Δείτε εδώ εξαιρετική σέντρα σουτ. Η μπάλα λογικά θα πήγαινε παράλληλα με την αιστεία, αλλά τέλος πάντων. Εδώ ο Δελιζήσεις σώζει τον Άρη στο 95ο λεπτό. Δελιζήσεις. Χαμζά Γιουνές και τέλος ακριβώς. 95ο λεπτό και κάτι. Χάρβεϊ δεν βάζει κάτι παραπάνω. Ο Άρης κάνει το πρώτο βήμα. Κάνει 1,5 βήμα για να το πούμε καλύτερα. Το 0-3 του πρώτου μάτς γίνεται 3-0 εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κόρφουτ κατεβάζει. Πάσα ωραία τον Μαρτίνες εκτός περιοχής. Κόρφουτ κάνει την κίνηση. Το σου του Μαρτίνες. Σταθερά ο Κράνινγκς στο 94. Επιμένει ο Άρης με τον Δικινή. Κάνει κίνηση ο Γιουνές. Δικινή συνεχίζει. Γιουνές μάχεται. Είναι φάουλ εδώ βεβαίως. Ω, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ο Μάρτιν Μπιόρνμπακ. Εδώ και πάλι λίγο. Ορισμός. Δεν γίνεται να μένει όρθιος. Ο Χαμζά Γιουνές είναι μπροστά από την αιστεία. Τρόπο. Στο 100 ακριβώς. Παράταση στο Γαριλάου. Ματίγια. Καλό γεμίσμα. Έξυπνο ή παραπερνάει. Το ψαλιδάκι χωρίς αποτέλεσμα από τον Σάσα. Στα δίχτυα της αιστείας. Δελιζήσεις. Λέκε Τζέιμς. Από μακριά ο Έρλινγκσεν θέλει να σουτάρει. Επικίνδυνο εδώ Κουέστα. Πλάγια Κνούτσον. Σέντρα. Δεν βρήκε στον αντιπαλοπουλή. Έφυγε ο Μαρτίνες. Συγκλίνει, αλλάζει, την κινεί από τα αριστερά. Την κινεί με την ευκαιρία, το σουτ! Η μπάλα περνάει δίπλα από την αιστεία του Κράνινγκ στο 101. Φόρεν, 105ο λεπτό του μάτς. Έρλινγκ δεν θέλει να περάσει, πάσα offside τον Μπολί. Όχι, κάτω η σημαία. Μπολί εκεί επικίνδυνα, το πλασέ γίνεται δύσκολη φάση. Μπολί σκοράρει. Ο Μπολί σκοράρει. Και καταστρέφει τα όνειρα του Άρη. Ακριβώς το 105. Η αδράνεια στην άμυνα του Άρη. Μάτις Μπολί. Τον αναφέραμε νωρίτερα. Είναι γρήγορος, είναι επικίνδυνος. Σκόρες στο 105ο λεπτό. Μάτις Μπολί. 3-1 μειώνει Μόλντε. Ο Έρλινγκσεν. Όχι, είναι πίσω. Τον καλύπτει ο Δελιζήσεις. Δεν έκανε το βηματάκι που έπρεπε για να τον αφήσει εκτεθειμένο. Άψογο μπλασέ από τον Μάτις Μπολί. 3-1 η Μόλντε. 2 γκολ θέλει πλέον ο Άρης για να περάσει τα play-off και έχει μόνο 15 λεπτά. Ο Πουσινός Άρης είναι ικανός για τα πάντα, αλλά... Κίνηση από τα αριστερά. Πάσα για τον Ματίγια. Αριστερά έξυπνα. Σέντρα προς πίση, όχι. Τώρα το σουτ θα γίνει στο δεύτερο δοκάρι. Το χρειαζόταν μια πιο ορθόδοξη λύση από τον Ρόους. Ανεβαίνει ψηλά η Μόλντε για να βγάλει ο σάιτ τους παίκτες του Άρη. Ματίγια η σέντρα. Περνάει προς τα πίσω η μπάλα, την κινεί. Κεφαλιά πάσα. Κράνινγκ. Συμπάρα στο δοκάρι. Ευκαιρία μια μεγάλη. Ο Τόντσο. Μπάσα το σουτ. Απόκρουση τι είναι, χέρι. Κερδίζει και αυτός και άλλα δευτερόλεπτα ευκαιρία να δούμε τη φάση. Με κεφαλιά του Ρόους δοκάρι η μπάλα. Τόντσο με τη μία, ο Μπάσα με το σουτ. Στο σώμα του Έρλινγκσεν. Την κοινή αφήνει Χαμζά Γιουνές, νέα πάσα. Μαρτίνες Γιουνές, εκτελεί και δεν σκοράρει. Αυτή ήταν η χρυσή ευκαιρία, με αυτό τον γκολ ο Άρισα ερχόταν πιο κοντά στην πρόκριση. Κόρνερ στο 117, όλοι μπροστά. Ευκαιρία θέλει ζήσει στον κινηστό. Μετά από 4 λεπτά στην παράταση, ο Άρης μπορεί να νικά την Μόλντε με 3-1, αλλά τον γκολ του Μάτις Μπολί στο 105 στέλνει τους Νορβηγούς στα play-off του UEFA Europa League. Μεγάλη προσπάθεια από τον Άρη, τα συγχαρητήρια μας στην ομάδα και στον Σάββα Παντελίδη, με τον οποίο θα μιλήσει ευθύς αμέσως ο Παρίτης Τελεπίδης. Κοτς, οι παίκτες σας δείξαν την πίστη που ζητήσατε, το πρόσωπό σας μιλάει από μόνος του, έγινε κατάθεση ψυχής. Νομίζω τα παιδιά έδωσαν ό,τι μπορούσαν, αλλά
Χρειάζεται και λίγο τύχη κάποιες στιγμές. Σοφαρίζεται το σκορ του πρώτου παιχνιδιού στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Τι στοιχίζει στην παράταση? Νομίζω ότι είναι λάθος πάλι δικό μας που τρώμε τον κόλπο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.